τις τραβηκτές μάνης. Ένα λεπτάκι. Είπα σε μια ώρα θα έκανα το live, αλλά δεν χρειάστηκε να περάσει μια ώρα, κορίτσια. Ήταν η Ζημούλα. Κοιτάξτε εδώ. Με το προζύμι λίγο άργησε η Ζήμη μου που έκανε τα ψωμάκια μου σήμερα να γίνει, γιατί έχει παγωνιά. Με τη μαγιά δεν είχα πρόβλημα, έγινε μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχω ζέστη. Λοιπόν, βάζουμε να κάψει το λάδι μας. Λειτουργεί σαν τηγάνι, έτσι. Ταυτόχρονα θα σας λέω και γι' αυτό, αφού με ρωτάτε, ευκαιρία είναι να σας το πω. Λοιπόν, θα το βάλω να κάψει στο 4 όμως. Όχι στο 5, όχι στο δυνατό. Έχω εδώ τη Ζημούλα μου. Έχω πάρει ένα πιάτο. Θα βάλω λίγο λαδάκι στο πιάτο και θα το απλώσω με το χέρι μου. Εντάξει. Σε αυτό το σημείο παίρνουμε τη Ζημούλα. Θα σας τα γράψω τα υλικά και πως έκανα τη Ζήμη. Πανεύκολη. Την ξεφουσκώνουμε. Και αρχίζουμε και κόβουμε μικρά μπαλάκια. Η Ζήμη μας δεν είναι σφιχτή σαν το ψωμί, ελαφρώς κολλάει. Εγώ γι' αυτό χρησιμοποίησα γύρω στο μισό κιλό αλεύρι. Καλά, έχει και άλλα για μπαλάκια. Ας το βάλω εγώ στην άκρη αυτό. Και στην άκρη αυτό. Πως γίνονται οι τραβηχτές τόσο εύκολα. Σερβίρονται και γλυκές. Η Ζήμη είναι ουδέτερη. Με ζάχαρη, μέλι και αλμυρές με φέτα. Ό,τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό. Εγώ την έκανα τη Ζήμη ουδέτερη. Λοιπόν, βάζω λίγο λαδάκι σε ένα άλλο πιατάκι, γιατί κάποια κορίτσια δεν μπορείτε να τις κάνετε. Αυτά τα ωραία φτιάχνουμε στην Πελοπόννησο. Παίρνουμε τη Ζημούλα, είπα, που ελαφρώς κολλάει και αρχίζετε και την κάνετε έτσι. Την ανοίγετε με τα χέρια. Την τραβάτε τη Ζήμη, γι' αυτό και λέγεται τραβηχτή. Λοιπόν, εδώ την παρατράβηξα, αλλά δεν πειράζει. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος, να κάνετε τις τραβηχτές. Τούτο εδώ έχει κάψει όση ώρα μιλάω, δηλαδή δεν αργεί, τσακ μπαμ, παίρνει αμέσως μπροστά. Εγώ θα τη ρίξω και αυτό θα αρχίσει να τσιρτσιρίζει. Λοιπόν, βλέπετε πόσο εύκολα γίνονται οι τραβηχτές με αυτόν τον τρόπο. Ας ρίξουμε εδώ μία, αφού μιλάω που μιλάω, εκεί. Είναι ακανόνιστο το σχήμα. Δεν χρειάζεται να έχετε σχήμα. Έχω φέρει εδώ την πετσετούλα μου. Να, αμέσως τσιρτσιρίζει αυτό. Λοιπόν, άστο μέχρι να κάψει. Κάποια κορίτσια παίρνετε το μπαλάκι και αρχίσετε και το κάνετε έτσι με τα χεράκια σας. Δεν χρειάζεται, βλέπετε πόσο κρέμεται η Ζήμη, δεν χρειάζεται να το κάνετε έτσι, ειδικά αν είστε νέες νοικοκυρούλες, θα παιδευτείτε. Οπότε παίρνουμε εδώ πέρα στο λαδωμένο πιατάκι, κοίτα, με τα χεράκια μας, τσάκα τσάκα, έτοιμο. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Το δυναμώνω τώρα, γιατί μιλούσα και δεν ήθελα να μου κάψει το λάδι και ούτε να καούν οι τραβηχτές μου. Αν έχετε νευράκια, καλό είναι να φτιάξετε τραβηχτές, τράβα τράβα, είναι αγχολητικό. Λοιπόν, βλέπετε που τσιρτσιρίζει. Το έβαλα στο τέρμα για να τις ξεπετάξουμε. Εδώ έχω πάρει μία πιατέλα. Τα βάλω χαρτί αντικολλητικό, λέω. Ω, χαρτί κουζίνας ρε κορίτσια. Εκεί. Ωραία. Πήρε μπροστά.
Εδώ τώρα πρέπει να έχετε το νου σας να προλαβαίνετε. Δεν θέλουμε να τα κάψουμε. Φαίνεται. Έπρεπε να το είχα βάλει στο τέρμα. Μάλλον με πρόλαβε. Καλά, αυτό το μικρούλι έγινε. Αυτό ήταν εξόσφαλτσο. Εδώ. Βλέπετε τι χρώμα έχουνε. Τέλειες γίνανε. Τώρα όμως θα πάρει φωτιά. Τα τεφαγιά. Περιμένατε να πω κάτι, ε. Λοιπόν, εδώ με τα χεράκια μας ανοίγουμε. Έτσι. Συνεχίζουμε. Μπείτε και φτιάξτε τη ζύμη. Ξέρετε πόσο γρήγορα γίνεται. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα γίνουν αυτά τώρα. Απλά δεν το είχα σε μεγάλη θερμοκρασία. Να μην μου πάρει χρώμα, κορίτσια. Εγώ θέλω να το ελέγχω. Δεν θέλω, αφού το κάνω που το κάνω, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να μου κάνουν, αφού είμαι εδώ. Άλλα τρία μείνανε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 γίνανε. Αγαπημένος αριθμός, το ξέρω ότι έχω ένα θέμα με τα νούμερα. Βλέπετε τι χρώμα έχει, έτσι. Χρυσαφή. Εκεί. Κοιτάξτε πόσο εύκολα που ανοίγει το πιατάκι με το λάδι. Στο τσακμπαμ. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα. Τι έχουμε πει στην ομάδα. Και οικονομικά λέμε. Τελείωσα. Απλά να ξέρετε ότι θέσε το παγιάκι έχετε. Θέσε τη γάνη το κάνετε. Να το έχετε στη δυνατή θερμοκρασία για να τα ξεπετάξετε. Εγώ το φοβήθηκα γιατί είχα καιρό να τις φτιάξω και μην πάρουν άλλο χρόνο που δεν θα μου άρεσε. Οπότε σήμερα φτιάξαμε παρεούλα τραβηχτές μάνης. Θα κλείσω το live, θα γίνουν και αυτά. Να σας θα βγάλω μια φωτογραφία, να σας γράψω τη συνταγή και θα τα πούμε πάλι.